Όταν ξεκίνησα το YouTube, δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είναι το YouTube, ότι θα με δει κόσμος. Και ανέβαζα πράγματα που δεν θα τα ανέβαζα με τίποτα, ας πούμε, σήμερα. Αλλό και καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Αμαξάδας και έχουμε παρέα και καλεσμένη τη Λίλη. Αλλό και ασπέρα. Δεν ξέρεις πόσο καιρό μου πήρε να καταλάβω τι λες. Το αλλό και καλησπέρα. Το αλλό και καλησπέρα. Του έλεγα τι. Το αλλό και, ας πούμε, τι λέει. Είναι μια ορεινή περιοχή, ας πούμε, στην Αρκαδία. Αυτό το μεταξύ το αλλό και σπέρα ακόμα με κυνηγάει. Δεν ξέρω, και εμένα μου το λένε συνέχεια. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Τι λέει, τι γίνεται, τι γίνεστε. Λίλη, λοιπόν, τι είσαι, βρε Λίλη, ποια είσαι. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι. Εγώ ασχολούμαι με το YouTube τα τελευταία χρόνια. Τη ζωή μου. Ρε, εσύ είναι πολύ δύσκολο να συστήνεσαι. Είσαι σε μια παρέα τώρα, έτσι, με φίλους. Σε μια παρέα, εντάξει, που είναι στην ηλικία μου, θα πω κάνω YouTube, αλλά σε έναν μεγαλύτερο που σου λέει τι κάνεις. Έχω πει 1000 διαφορετικά πράγματα για το τι κάνω, αλήθεια. Διαφημίσεις, προγραμματίστρια και τέτοια. Συνήθως έτσι λέω, είμαι διαφημίστρια. Το Dad Lily πώς είχε. Στη ζωή σου φωνάζουν Lily. Lily με φωνάζουν από όταν γεννήθηκα. Αγγελική με λένε κανονικά. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω, μου το έχεις πει και σου είχα πει πώς γίνει το Lily από το Αγγελική. Ναι, δεν νομίζω ότι βγαίνει. Ναι, δεν νομίζω ότι βγαίνει κάπως, απλά έτσι με φώναζαν έτσι από όταν ήμουν μωρό και ήταν πάντα πολύ. Μου προκαλούσε μια κρίση ταυτότητας γιατί πήγαινα σχολείο, ήμουν η Αγγελική. Γύρναγα σπίτι, ήμουν η Λίλη. Οπότε είχα συνδυάσει ότι το Αγγελική μου το λένε μόνο όταν είναι αυστηρός ο άλλος απέναντί μου. Αγγελική. Ναι, ποιος έφαγε το γλυκό αυτό, από το ψυγείο. Λιλάκι μου. Ναι, είναι το καλύτερο κορίτσι. Έτσι. Το επίθετό σου το ξέρουνε, το λες στο Ιντερνετ. Το επίθετό μου με έχει στοιχειώσει στη ζωή. Πώς γιατί είναι. Κόκλα. Και όλη μου τη ζωή ακούω. Γεια σου, κόκλα. Το μη κάνει σαν την vlog. Και ξέρεις, το θέμα είναι ότι μου το στέλνουν συνέχεια και γελάνε. Δηλαδή δεν το έχω ακούσει εγώ ήδη 1 εκατομμύριο φορές. Ακόμα νομίζω να θα γελάσω. Οκ. Okay. Και με το YouTube τι κάνεις, βρε Λίλη, δηλαδή. Τι βίντεο κάνεις αυτή την εκπομπή που λέγεται Daddy Lily. Πόσο, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω ξεκινήσει και το κάνω αυτό το content. Κάνουμε βίντεο που μας στέλνει ουσιαστικά ο κόσμος ιστορίες από διάφορες θεματολογίες. Τη σχολιάζουμε, ρε παιδί μου. Και έχει πάρα πολύ αλληλεπίδραση. Αυτό είναι κι άλλο που μου αρέσει πολύ από το YouTube. Ότι δεν είναι ότι ανοίγω την κάμερα και μιλάω όλη την ώρα για τον εαυτό μου. Που οκ, okay, κι αυτό να το κάνεις. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι και έτσι κάναμε. Και είναι, ρε παιδί μου, αυτό το ψώνιο που έχουμε για να ξεκινήσουμε το YouTube. Γιατί άμα μου πεις ότι δεν έχεις ψώνιο και είσαι YouTuber, λες ψέματα. Εγώ δεν είμαι ψώνιο. Πιστεύεις ότι είσαι ψώνιο? Δεν είναι ψώνιο. Είναι μία ανάγκη για επιβεβαίωση που έχεις. Και τα τελευταία χρόνια κάνω αυτό που έχει πάρα πολλή αλληλεπίδραση. Και είναι η πρώτη φορά κιόλας που νιώθω ότι γνωρίζω το κοινό μου. Λες ότι αγαπάς το κοινό σου, είσαι από αυτούς. Ρε εσύ, το να λες ότι αγαπάς είναι πολύ. Άμα το σκεφτείς με την κανονική του έννοια, είναι λίγο βαθύ να πεις ότι αγαπάς κάποιον. Αλλά. Καλά, σας αγαπάω όλους. Σας αγαπάω. Χωρίς εσάς. Στην οικογένειά μου. Τους εκτιμώ όμως. Γιατί έχω πάρα πολύ καλό κόσμο και γιατί θυμάμαι την κοινότητα του YouTube να είναι πολύ πιο toxic κάποτε και πολύ να φοβάσαι να πεις το οτιδήποτε. Εγώ νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά που παρόλο που είμαι στο ίντερνετ νιώθω ότι μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Εδώ μεταξύ, σου έχω πει ότι εγώ σε ξέρω εξ αρχής όταν έκανε τα βίντεο. Από όταν ήμουν Justin Bieber. Justin Bieber, τι εννοείς με μαλλί. Με χωρίς μαλλί. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ποιος πεινάει? Ναι, που κάνεις τέτοιο. Θυμάμαι που κάνεις τα διατροφικά, που λέγες για διάφορα σκηνικά που έχεις περάσει. Storytime ουσιαστικά, ναι. Λεγόντουσαν αυτά τα βίντεο. Ναι. Και θυμάμαι μια φορά που είχαμε βρεθεί, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, τότε που θα πηγαίναμε Σκιάθο. Στη Σκιάθο, ναι. Που σου λέω ότι σε ξέρουν, λες, με ξέρεις, άρα έχεις δει τα βίντεο, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι, νιώθω πάρα πολύ άσχημα για τα βίντεο μου. Και γιατί τα έκανες, δηλαδή, ήταν λες και σου είπα, εγώ ξέρω, έχω δει τα άλλα βίντεο που έχεις το σκληρό σου δίσκο, όχι αυτά που έχεις δημοσιοποιήσει. Και λέω, αφού τα έχει βάλει για να τα βλέπουμε, γιατί τη σου άνοιγε τόσο περίεργο ότι έχω δει τα βίντεο. Γιατί όταν ξεκίνησα το YouTube δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είναι το YouTube, ότι θα με δει κόσμος. Ανέβαζα πράγματα που δεν θα τα ανέβαζα με τίποτα, ας πούμε, σήμερα. Μίλαγα πάρα πολύ για την πολύ προσωπική μου ζωή και μετά από ένα σημείο ένιωσα ότι έχω εκτεθεί πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω θα με δει και θα μου πει: α, ξέρω για τη ζωή σου. Δεν είναι λίγο creepy αυτό το πράγμα, το ότι εσύ μπορεί να με ξέρεις εμένα και εγώ να σου πω: ξέρω τι έκανες, τι τρώω. Πέρυσι το καλοκαίρι. Έχεις μεγαλώσει, ποιοι είναι οι φίλοι σου. Ναι. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο το μοιραζόμαστε μέχρι ένα σημείο. Απλά εγώ επειδή είχα και γενικά ένα πολύ δύσκολο παρελθόν και πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, τα είχα βγάλει, ρε παιδί μου, και τα ράδιαζα όλα και τα έλεγα. Και πώς αποφάσισες να αλλάξεις content? Όπου και αυτό το content που έχεις κάνει, εκτόξευσε ουσιαστικά σε κανάλι και σε έκανε YouTuber με όλη την έννοια. Δηλαδή να σε ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, να έχεις πάρα πολλοί views, να σου γίνει επάγγελμα, σωστά. Ναι. Όταν είχα ξεκινήσει το YouTube, ένιωθα ναι, ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Δηλαδή ένιωθα πολύ ωραία με το που ανέβαζα ένα βίντεο και η αλληλεπίδραση και τα σχόλια. Δεν είχα βρει τι μου αρέσει πραγματικά να κάνω. Τι ήθελες να κάνεις, αλλά δεν ήταν τα βίντεο τα οποία γούσταρες 100%. Μου άρεσε σαν concept όλο το YouTube και όλη η φάση, απλά δεν είχα βρει αυτό που μου αρέσει εμένα, που θα με κρατήσει. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Και το YouTube είναι το μόνο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου και δεν το έχω παρατήσει τύπου
σε ένα χρόνο. Και αυτό πώς σου ήρθε, ας πούμε, είπες να το δοκιμάσω και έπιασε, ας πούμε, και το συνέχισε. Αυτό με τις ιστορίες. Με το ενελπίδευμα. Είχα γυρίσει ένα βίντεο, πολύ κακό, πάλι καλά μου χάλασε το PC και δεν ανέβηκε ποτέ. Είχα βάλει green screen, το κακό green screen όμως. Που κάνει σκιές, τρυπάει και τέτοια. Και φορούσε και μπλούζα, λέει, με πράσινα και ήμουν από μέσα λιβάδια. Ρε, ναι, ήταν πολύ κακό. Είχα βάλει στο green screen βιντεάκια από τρομακτικά, από πνεύματα και τέτοια, από μπουντουλάπια που ανοίγουν μόνο του. Ξέρεις, υλικό που είχα βρει στο YouTube. Και ήμουν μπροστά και έλεγα τρομακτικές ιστορίες. Τις οποίες είχες διαβάσει και τις είχες συλλέξει ουσιαστικά και έκανες νέα. Μου χαλάει το PC, χάνω το βίντεο και το αφήνω το concept για μήνες. Και συνεχίζω το content που έκανα εκείνη την περίοδο. Και πάω μια μέρα στο σπίτι της Αβελίνας, στην Νικόλιζα. Παραγγέλνουμε πίτσες και αυτά και έτσι όπως το έχει φέρει η συζήτηση, τις λέω ρε, είχα γυρίσει ένα τέτοιο βίντεο. Και μου χάλασε το PC. Μου λέει πλάκα κάνεις, λέει, και γιατί δεν το ξανακάνεις. Ξανακάντο μου λέει. Εν τω μεταξύ βλέπω στο ενδιάμεσο που έχει κάνει κάτι παρόμοιο η Βασιλικού. Έβλεπα πάρα πολύ τα βίντεο της Βασιλικού που είχαν creepy content και τέτοια και μου άρεσε πάρα πολύ. Τίτλος, η Λίλη αντέγραψε το Βασιλικού. Στο πρώτο βίντεο ever που ανέβασα, λέω παιδιά, εντάξει, το έχει κάνει και η Βασιλικού. Η Βασίλισσα του Σκότου. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση αυτά και ο καθένας το κάνει επίσης με το δικό του στυλ, έτσι. Ναι. Η Βασιλικού βέβαια δεν έκανε διαδραστικά, απλά έκανε creepy content. Απλά είχε τύχει να κάνει και ένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων. Και βγαίνω στο Instagram, σου λέω στείλτε μου τρομακτικές ιστορίες και αυτά. Το ανεβάζω, πάει γάμα τα καλά. Δεν το πίστευα γιατί εγώ ήμουν τότε στη φάση που έλεγα σταματάω το YouTube. Γιατί? Είχα φτάσει στο σημείο που δεν με γέμιζε. Μετά από κάθε μου βίντεο κρίντζαρα πάρα πολύ. Δεν ήμουν χαρούμενη εκείνη την περίοδο και δούλευε και πολλές ώρες ο Διονύσης. Οπότε έρχεται μία μέρα από τη δουλειά και του λέω σταματάω, ξέρω εγώ, θα ψάξω για 8 ώρες. Είχα μπει χρυσή ευκαιρία, είχα στείλει. Πόσο ακραίο που ένα σημείο ναι. Είναι αρκετό έτσι ώστε να σου αλλάξει τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Είχα στείλει βιογραφικά, μου είχαν απαντήσει κάποιοι, έψαχνα για ρεσεψιόν, για τις σπουδές που έχω τελειώσει τέλος πάντων και μου λέει ότι μην το κάνεις και έχεις χτίσει κάτι. Ναι, είχα τότε 70.000 συνδρομητές και όλος ο κόπος θα πάει χαμένος και μην το κάνεις. Του λέω δεν μπορώ άλλο μόνη μου. Μου φαινόταν άβολο να μιλάω μόνη μου σε μια κάμερα. Του λέω δεν μπορώ άλλο μόνη μου. Μου λέει και τι να κάνω εγώ. Του λέω ωραία. Ή σταματάς τη δουλειά σήμερα και το πιάνουμε μαζί στο YouTube. Α, από το πιάνω δουλειά εγώ ήταν σταματάμε και οι δύο. Ή του λέω συνεχίζει τη δουλειά και πιάνω και εγώ δουλειά. Χεσμένοι και οι δύο τελείως. Γιατί έβγαζα ρε παιδί μου τότε κάτι sustainable από το YouTube, αλλά δεν ήταν και τόσο ώστε να νιώσεις ασφάλεια ναι, ότι δεν δουλεύει. Να βασιστείς εκεί πέρα και να λες ναι, από αυτό. Για να πεις εντάξει δεν δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ. Και πάμε, σταματάει ο Διονύσης τη δουλειά. Είμαστε χεσμένοι και οι δύο. Εκτίμησα πάρα πολύ ότι με το που έμαθα ο Σαραντόπουλος της Δανάης ότι σταματήσαμε, μας λέει ελάτε από το σπίτι. Ελάτε από το σπίτι να σας δώσω ναι, 4 δηλαδή, πακέτα φακές. Είναι ένα ζευγάρι που το κάνουν ήδη χρόνια αυτό το πράγμα. Okay. Οπότε μας πήρε το ίδιο βράδυ ο Σαραντόπουλος στο σπίτι, μας είπε, ξέρω εγώ, μας έδειξε τα φώτα του ρε παιδί μου κατά κάποιο τρόπο. Με πήρε και η Δανάη και ήταν το πρώτο βίντεο που γύρισα από τη στιγμή που πήρε ο Διονύσης το χαρτί, το απολύθηκε, το παρετήθηκε. Και το εκτίμησα και αυτό πολύ γιατί ρε παιδί μου ήταν μια κλωτσιά. Ότι έλα, ξεκίνα, okay. Ξέρω εγώ. Ναι, ένα boost. Τον βάζω κάτω το Διονύση, του λέω λοιπόν, δεν γίνεται όμως, του λέω να το κάνουμε τώρα αυτό και να ανεβάζουμε όποτε να είναι, ό,τι να είναι. Του λέω ποιες μέρες. Μου λέει Κυριακή Τετάρτη. Πιστεύω ότι βοήθησε ότι είχαμε στάνταρ πρόγραμμα. Εδώ ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και ότι περνάγαμε πραγματικά πάρα πολύ καλά με αυτό που κάναμε. Δηλαδή γελάγαμε και ήταν αληθινό. Εν τω μεταξύ αυτό έγινε στην καραντίνα, σωστά. Στην πρώτη, αν θυμάμαι καλά, τότε δεν ξεκίνησαν αυτά. Η αλλαγή του content, ή όχι, το 2020. Φεβρουάριο έκανα το πρώτο διαδραστικό βίντεο. Μάρτιο απολύθηκε ο Διονύσης από τη δουλειά. Και μέσα στο Μάρτιο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί. Και τέλος Μάρτιο έγινε το πρώτο lockdown. Πιστεύεις βοήθησε η καραντίνα στο. Πάρα πολύ ρε. Ήταν ο κόσμος μέσα στο σπίτι, ήθελε κάτι να δει. Ήμασταν και εμείς μέσα στο σπίτι, δεν είχαμε και πολλά πράγματα διαφορετικά να κάνουμε. Ήταν και το content τέτοιο που δεν χρειαζόταν να είμαι έξω από το σπίτι. Εσένα σε έφτιαξε, εμένα με γάμισε. Αυτό. Το σκεφτόμουν ότι όσοι ήσασταν έξω στον δρόμο, πάει. Καλύτερα. Ναι, πάλι καλά που είχα κάποια έτοιμα. Αλλιώς δεν γινόταν. Και έχει φτάσει να κάνεις πάρα πολλά parts. Δηλαδή, ξέρω εγώ, άβολες στιγμές ή τρομακτικές ιστορίες. Πάρτε 8.034. Okay. Αυτό δεν σε έχει κάνει όμως να το βαρεθείς αυτό το content και να πεις εντάξει, enough is enough. Είσαι σε φάση αρμέγω την Αγελάδα. Μέχρι όπου με πάει. Βάζω συνέχεια καινούργιες θεματολογίες. Ναι, σίγουρα. Και okay, δεν λέω ότι κάνεις το ίδιο τέτοιο. Απλά εφόσον κάνεις πάρα πολλά part, δεν έχεις φτάσει σε ένα σημείο κορισμού. Δεν έχω φτάσει, γιατί ακόμα κάθε φορά θα ακούσεις μια καινούργια ιστορία από έναν καινούργιο άνθρωπο, θα έχεις να πεις κάτι διαφορετικό. Από αυτήν την άποψη, cool. Το μόνο που με έχει κουράσει λίγο είναι ότι πλέον οι συμμετοχές είναι ακραία μεγαλύτερες. Δηλαδή από εκεί που κάποτε μπορεί να διάβαζα 100 μηνύματα, τώρα διαβάζω 7.000, ας πούμε. Ναι, αλλά τώρα όμως έχεις και το περιθώριο να επιλέξεις καλές. Δηλαδή πρώτα αν είχες 100.
Ξέρεις, καλές μπορεί να ήταν, ας πούμε, 10. Ναι, εννοείται. Απλά τώρα σου δίνει την πολυτέλεια. Έχει πάρα πολύ διάβασμα. Τέτοιο διάβασμα λέει ότι είσαι πανελλήνιος. Δηλαδή, άμα να κάθομαι να διαβάζω στα social media. Ξεκάθαρα. Σκέφτεσαι να κάνεις content άλλου στυλ, άλλου είδους. Ναι, έχω σκεφτεί. Απλά είμαι λίγο ταύρος, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο βολεψάκια. Άμα κάτσω κάπου και βολευτώ, μετά μέχρι να κάνω το κάτι διαφορετικό. Άρα πιστεύεις για να κάνεις κάτι διαφορετικό πρέπει, ας πούμε, να αρχίσει να αλλάζει κάποια παράμετρος, όπως, ας πούμε, να μην πηγαίνουν καλά τα βίντεο, να βαρεθείς εσύ. Τι πρέπει να γίνει, να κάνουμε άλλο lockdown? Τι θες πια, κοριτσάρα μου? Πάνω απ' όλα το πώς νιώθω εγώ. Γιατί άμα νιώθω εγώ καλά με αυτό, θα πάει και καλά το βίντεο, πιστεύω. Ισχύει αυτό. Έχω ήδη σκεφτεί. Θες να το πεις ή φοβάσαι με σου κλέψουν? Δεν μπορώ να το πω, γιατί όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν θέλω οι καλεσμένοι μου να ξέρουν, οπότε. Θα είναι με κόσμο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να έχω καλεσμένους. Το κανάλι οπότε το έχεις με το τι? Τώρα πλέον το δουλεύουμε μαζί, ναι. Άλλο το δουλεύουμε μαζί και άλλο το έχουμε μαζί. Τι εννοείς το έχουμε? Είναι 50-50, ναι. Αύριο για τον ΑΒ λόγο χωρίζεται, ρε παιδί μου. Θα σκάει ένα περίεργα, θα σκάει στον τι περίεργα. Δεν μπορούμε πια να είμαστε μαζί. Ναι. Γίνεται. Οι άλλοι είναι 8.000 χρόνια μαζί, είναι ερωτευμένοι, κάνουν παιδιά και κάποια στιγμή έρχεται και λέει: λείπει αυτό το κάτι από τη σχέση μας. Κοίταξε, να καταλάβεις. Το κανάλι το έχω εγώ. Απλά ο Ντί είναι σε κάθε βίντεο, συμμετέχει σε κάθε βίντεο, γιατί είναι ωραία τα vibes, ρε παιδί μου. Είναι σαν να έχω έναν μόνιμο καλεσμένο, για να καταλάβεις. Okay. Συν ότι με βοηθάει σε κάποια task. Οκ, okay, καταλάβαμε, θα το πάρεις εσύ λίγο το κανάλι. Ο το Ντί θα τον πετάξεις έτσι, σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Ντί, okay, το έμαθες από μένα, το ξέρεις, δεν ξέρω. Μα τα ξέρει και εκείνος, δηλαδή. Τα ξέρει τίποτα, ένα 2% έχει στο κανάλι και ως εκεί. Εντάξει, βοηθάει, φοβερή η συμβολή του, αλλά ως εκεί. Ντί, δεν θα μας πάρεις τώρα, όταν εμείς κάναμε βίντεο, εσύ που ήσουν, αντί. Θέλω να μου πεις, βλέπω ότι συναναστρέφεσαι με πάρα πολλούς YouTubers. Mm-hmm. Έχεις φίλους YouTubers? Έχω φίλους YouTubers, ναι. Έχουν ουρά, έτσι όπως μου το είπε. Έχω φίλους YouTubers. Έχει αυτιά. Ωραία, και τώρα η ερώτηση. Ποιοι είναι οι φίλοι σου YouTubers? Η Νατάσα θεωρείται YouTuber πλέον, δεν ξέρω τι θεωρείται. Η Κέι. Η Κέι. Είναι τραγουδιστή. Δεν είναι. Με την Νατάσα κάνουμε πολύ παρέα. Με τη Βενετία κάνουμε πολύ καλή παρέα. Mm-hmm. Και μετά τα παιδιά καλά τα πάμε, απλά βρισκόμαστε πολύ λιγότερο. Άρα, φίλοι σου είναι η Βενετία και η Νατάσα. Ναι. Αγαπημένοι YouTubers από όψη content, Έλληνες που σου αρέσει να παρακολουθείς, που δεν θα αλλάζει βίντεο του. Δεν βλέπω κανένα ελληνικό κανάλι. Δεν βλέπω ελληνικό YouTube καθόλου. Γιατί? Βλέπω δύο κανάλια όλα και όλα γενικά στον κόσμο. Τι βλέπεις, Netflix, την ελληνική τηλεόραση, τι βλέπεις? Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Βλέπω Emma Chamberlain. Είναι ένα κοριτσάκι μικρότερο από μένα που κάνει μόνο vlogs. Hello and good morning. Και μου αρέσει πάρα πολύ η μέρα, μη φουλ. Είναι η φωνή στο κεφάλι μου. Το βράδυ πριν κοιμηθώ, βλέπω Sniper Wolf που ανεβάζει τα τελευταία χρόνια κάθε μέρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Έχει 30 εκατομμύρια συνδρομητές. Vlog φάση. Όχι, αυτή απλά μαζεύει διάφορα TikToks και τα σχολιάζει. Και απλά χαζεύω, γιατί είναι, ρε παιδί μου, αυτό το αδιάφορο που. Ναι. Που παίζει, δεν χρειάζεται να είσαι full focus. It's me and today we're gonna try not to cringe. Δεν βλέπεις κανέναν Έλληνα κτλ? Δεν βλέπω καθόλου, όχι. Ο χορηγός αυτού του βίντεο είναι η Freedom 24, η οποία παρέα με τους Financial Greeks σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις μια μετοχή έως και $700, κάνοντας απλά μια εγγραφή στο link που υπάρχει στην περιγραφή. Κάνεις εγγραφή, κερδίζεις μετοχή έως και $700. Απλά, τη χαρίζουνε, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Και μετά την κρατάς, την πουλάς, την κάνεις ό,τι κουστάρεις. Αρκεί να είσαι πάνω από 25. Και γενικά, 0 commission για όλους. Οπότε, εγγραφή στο link στην περιγραφή και την κερδίζεις. Εσύ τα κάνεις μοντάζ ή τι? Εγώ τα κάνω. Σε έχει κουράσει αυτό? Ναι, το μοντάζ με έχει κουράσει λίγο. Με κουράζει περισσότερο ψυχολογικά, το ξέρω. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει άλλο το μοντάζ μου και να το κάνει όπως το κάνω εγώ. Βάζω το χαρακτήρα μου μέσα στο μοντάζ. Αλλά εντάξει, και ο Ντί μου κάνει κάποια. Δηλαδή, αν είμαι χάλια, ή τώρα τελευταία που το συζητάμε, να τα κάνουμε μισά-μισά. Instagram ή YouTube? Γιατί είσαι πάρα πολύ ενεργή στο Instagram. Το Instagram μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι full άμεσο. Τώρα κάνω κάτι, τώρα το ανεβάζω, τώρα δεν χρειάζεται μοντάζ. Τώρα μου μιλάει, τώρα αυτό. Με κοιτάει. Τώρα μου λέει πώς τρελάμε να αγαπάει. Ναι, μου αρέσει το Instagram. Κοίταξε, και το YouTube μου αρέσει πολύ. Και το YouTube, δηλαδή βάζεις Instagram πρώτα? Νομίζω ναι. Όντως! Νομίζω. Είναι πιο αφιλτράριστο, ρε. Είναι πιο άμεσο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αν κλείσει το Instagram τώρα, παίρνει ο Μάρκος ο Ζουκεμπέργκ και μου λέει: λοιπόν, Vibrator, να στα πω και εσένα, το έχω πάρει σε όλους τους άλλους. Κλείνει το Instagram. Θα πω: μπρο, δεν είχε ήδη κλείσει. Νομίζω ότι το Instagram παίρνει την πορεία του Facebook που έχει πλέον τώρα. Που είχε πριν 2 χρόνια. Ρε, δεν ξέρω. Εμένα το Instagram το δουλεύω πάρα πολύ. Έχει πολύ αλληλεπίδραση και το Instagram. Δηλαδή, όλη μέρα μιλάω με τα κορίτσια. Είναι λίγο βαρετό το Instagram. Δεν μου φαίνεται βαρετό. Το Instagram και το TikTok είναι οι 2 εφαρμογές που χρησιμοποιώ πάρα πολύ μέσα στη μέρα. Αν με ρωτήσεις, που εγώ ήμουν πάρα πολύ κατά του TikTok, ok. Αν με ρωτήσεις Instagram ή TikTok, θα σου πω TikTok. Το Instagram έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι παίρνω το κινητό και είμαι σε φάση έτσι.
και παίζει να μην βλέπω ουσιαστικά τις περισσότερες φορές τι βλέπω. Το TikTok είναι τέλειο, όχι να ανεβάζεις. Να παρακολουθείς. Να παρακολουθείς. Ποτέ δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ πολύ TikTok, αλλά καταλαβαίνω το point ότι έχει συνέχεια υλικό στο Instagram. Δεν μπορείς να βγεις, γιατί είναι απλά ένα swipe, να δεις το επόμενο. Κάνεις έτσι και βλέπεις. Ναι. Θέλω να μου κάνεις fuck, marry, kill με όποιους Έλληνες YouTubers θες εσύ τις επιλογές σου. Kill, τώρα πρέπει να κάνω κάποιον kill. Δεν έχω εγώ κόντρες. Κόντρες δεν έχεις, αλλά έτσι πάνε τα πράγματα. Ωραία. Fuck τη Βενετία. Για ποιο λόγο θέλω να μου ιδεολογείς. Γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο. Fuckable. Fuckable, ναι. Αν και νομίζω σε κάτι αντίστοιχο είχε βάλει Μέρι να με παντρευτεί εμένα. Και εγώ την άρα πέρα... είχε βάλει συνέστημα και εσύ την ξεπετάς με ένα. Ένα κομμάτι κρέας. Μέρι, νομίζω την Βασιλικού. Είναι ο εγκέφαλος, ρε παιδί μου, η Βασιλικό. Νιώθεις ότι μπορείς να αφαιθείς πάνω στα στιβαρά της μπράτσα. Όχι. Στο... εν τω μεταξύ, το Μέρι θα περιμένει να τάσω όταν την παντρευτώ. Δεν πειράζει να τάσω, εμείς. Κάνουμε άλλα. Όπα το! Κιλ, τον Φίπστερ. Τον Φίπστερ, κιλ. Το Φίπστερ γιατί? Γιατί έχουμε μια αιώνια κόντρα αγάπης. Γιατί υπάρχει αγάπη από πίσω. Αλλά δεν τον είπες στους φίλους σου. Είναι, απλά είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν βρισκόμαστε συνέχεια με τα παιδιά. Οπότε δεν βρίσκεσαι και η επιλογή που σου δόθηκε τώρα τον σκοτώνεις. Ναι, τον είχα ψηφίσει να φύγει και από τον Big Brother. Έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Φίπστερ. Α, είναι αγάπης μίσους. Αυτό. Και έτσι σκοτώνονται. Ήταν ένα έγκλημα πάθους αυτή τη στιγμή που συνέβη. Τώρα θα περάσουμε σε κάτι ερωτήσεις που κάνω εγώ σε δικά μου βίντεο και μετά θα μου πεις πράγματα που κάνεις εσύ σε δικά σου βίντεο. Okay. Ερωτήσεις δημοτικού τώρα. Μου λένε όλοι κάνουμε YouTubers, κάνουμε YouTubers, λέει θα γίνουν όλοι exposed. Αλλά ας γίνουνε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού βρίσκονται τα Γραβενά, Λίλη. Αχ, είμαι η πιο αγιογράφητη, ο πιο αγιογράφητος άνθρωπος στον κόσμο. Αν σου δώσω ένα παγκόσμιο χάρτη, θα βρεις που είναι η Ελλάδα. Θα τη βρω. Όχι με την πρώτη ματιά. Και μου κάνεις, έχεις παγκόσμιο χάρτη. Όχι. Τότε θα τη βρω. Κοίτα, θα τη βρω, αλλά θα ψάξω λίγο. Ρε, αλήθεια, στη γεωγραφία είμαι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν ξέρεις, δηλαδή τίποτα, ας πούμε, να σου πω που. Ξέρεις μόνο Κρήτη, Εύρο. Ναι, εκεί. Αυτό. Αιγαίο Ιόνιο. Και ότι έχει πάει Eurovision. Τι φας, Ζερβοβίνη, Μαυροβούνιο και τέτοια. Ναι. Οκ, δηλαδή η γεωγραφία σου, η πηγή γεωγραφίας είναι η Eurovision. Ναι. Ωραία, θέλω να μου πεις πόσο κάνει 6 επί 7. 42. Όπα, αυτό το απάντησες. Πώς έτσι τόσο γρήγορα. Ξέρω καλή προπαίδεια. 64 δι' 8. Κάνεις με τα δαχτυλάκια σου κάτι πράξη. Κάτσε ρε, 8. 8. Πού είναι η Ροδόπη, ξέρεις, ποια είναι η πρωτεύουσά της. Κι άμα ρε, η Ροδόπη, στην Ελλάδα δεν είναι η Ροδόπη. Ναι, εγώ δεν σου είπα είναι στο εξωτερικό. Λέει, απλά κάνε ένα ζουμί να μου πεις που βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τίποτα. Πάμε σε σεξουαλικές ενότητες τώρα. Διάρκεια ή μέγεθος. Ξέρω ρε, εσύ, αυτό που το λέτε όλοι για το μέγεθος. Δηλαδή, αν δεν είναι ένα μέγεθος το οποίο να πεις, wow, ξέρω εγώ που είναι το υπόλοιπο. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν τόσο θέμα για το μέγεθος. Μάλλον από κάπου έχει προκύψει και συνήθως από τις κοπέλες προκύπτει αυτό. Επίσης, όταν λες διάρκεια, δεν μου έχει τύχει, ας πούμε, ποτέ να μπει κάποιος 30 δευτερόλεπτα και να φύγει. Ωραία. Ας το πάρουμε τέτοιο. Ιδανική διάρκεια. Ένα δεκάλεπτο. Είμαι και 7 χρόνια σε σχέση. Πόσο να κάνω. Τα έχουμε δει. Όταν να δούμε. Κάνε τη δουλειά σου πολύ καλά. Πες αναγωνιστικό. Δηλαδή χώρο. Και το πολύ εμένα με κουράζει. Δηλαδή μετά από ένα σημείο έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Έχουμε και ένα μοντάζ. Δηλαδή άμα είναι και πατατούτα τα πάντα. Αυτό. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει ποτέ σεξ. Δεν έχω κάνει και πολύ πρωτότυπα πράγματα. Έξω δεν έχεις κάνει έξω, ποτέ. Ναι. Θεωρείται περίεργο η πλατεία στην περιοχή μου. Δηλαδή κάπου όπα ρε παιδιά τι την έχουν να παίζουν μόνο τα μούλικα μπάλα το πρωί. Έξω, ναι, public. Πού, όχι, μου λες τα public. Δεν ήταν πάρα πολύ συχνά στο μέρος. Στη φύση. Για να παίρνεις καθαρό οξυγόνο, ρε παιδί μου, να γίνεται φωτοσύνθεση, κατάλαβε. Τώρα θα περάσω σε ερωτήσεις που έχεις κάνει εσύ ιστορίες. Okay. Ποια είναι η πιο δική σου άβολη στιγμή. Είχα πάει σινεμά και ήταν μια κοπέλα δίπλα μου που με ήξερε από το YouTube. Καθόταν στην ακριβώς δίπλα θέση. Ναι. Και ξέρεις που είναι ρε παιδί μου τα καθίσματα που έχουν από εδώ χερούλι με τρύπα, από εδώ χερούλι με τρύπα για να βάλει την κοκακόλα. Ναι, το ψυκτικό, ναι. Και έπινα την κοκακόλα τη και δεν τα είχα πάρει χαμπάρι. Και σε κάποια φάση τη βλέπω να με κοιτάει έτσι και να είμαι εγώ με το καλαμάκι. Και ήθελα να. Αλήθεια, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ για την υπόλοιπη ταινία. Ήθελα να ανοίξει γίνομαι καταπιή, είχα υδρώσει. Οκ, okay, άβολη στιγμή με γκομενάκι. Καλά, παλιότερα όταν ήμουν τύπου λύκειο, μου είχε συμβεί να φοράει λευκό παντελόνι και να κάθομαι στα πόδια του και να μου έρχεται περίοδος και να σηκώνω. Πλάκα κάνεις. Είναι τέλεια αυτή η άβολη στιγμή. Εγώ γενικά έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να πάω τουαλέτα. Δυσκυλιότητα. Ναι, πάω πολύ σπάνια, ρε παιδί μου. Μια πληροφορία που όλοι θέλαμε να την ξέρουμε. Ναι, καλησπέρα, καλή όρεξη. Είμαι η τελή και δεν πάω τουαλέτα εύκολα. Τέλο πάντων, και σε κάποια φάση είχα πάρει ένα χάπι για να μου βοηθήσει να πάω τουαλέτα. Το οποίο δεν ήξερα ότι είναι. Όταν σου λένε Άγγλος την ώρα του Άγγλος, ρε παιδί μου, τι που σου λέει σε 12 ώρες, 12 ώρες και ένα λεπτό πρέπει να έχεις τουαλέτα δίπλα σου. Αλλιώς emergency. Ναι, και το έχω πάρει τώρα 5 η ώρα το απόγευμα και μένω σπίτι του, κοιμάμαι σπίτι του.
Σε κομμενάκι. Ναι. Ήταν φρέσκο, είχατε την οικειότητα. Όχι, ήμασταν μήνες ξέρω εγώ μαζί, αλλά και πάλι δεν είχα οικειότητα. Υδρωμένη, πανιασμένη και αρχίζω να ντύνω με βιαστικά. Και σηκώνεται και μου λέει τι έγινε. Του λέω πρέπει να πάω σπίτι μου. 5 ώρα το πρωί, ε. Ναι, ναι, ναι. Του λέω πρέπει να φύγω τώρα. Και έφυγα, ρε παιδί μου, έφυγα λες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Για να τρέξω να μπω στα αμάξι να πάω σπίτι. Πρόλαβες. Έκλαιγα. Έκλαιγα. Ήμουν στο τιμόνι και έκλαιγα. Ναι, και πρόλαβα. Τρομακτική παύλα σπούκι ιστορία που σου έχει συμβεί εσένα προσωπικά. Ναι, πέρασα πολλά χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια πάρα πολύ φοβισμένη με τέτοια θέματα, γιατί έμεινα για κάποια χρόνια σε ένα μοναστήρι που ήταν full evil οι καλόγριες. Ο διευθυντής ήταν παπάς και ήταν γενικά ρε παιδί μου σαν να βλέπεις thriller. Σαν το Orphan, δεν θυμάμαι ποιο thriller είναι. Ήταν πολύ. Orphan, δηλαδή... πόσο τέτοιο. Ναι. Φουάχ, ναι. Δεν μας αφήνανε να ακούμε μουσική, ήταν η εκκλησία μέσα στα... πάνω από τα δωμάτια μας και μας φόβιζαν. Συνέχεια μας λέγανε, ξέρω εγώ, μη μιλάς. Θα έρθει ο Σατανάς, θα σου κάνει το ένα, το άλλο. Οπότε και εγώ πίστευα πάρα πολύ σε αυτά. Δηλαδή, κάθε βράδυ για να κοιμηθώ, σταύρωνα όλο το δωμάτιο, το μαξιλάρι μου, το βρακί μου, το πόμολο, σταύρωνα τα πάντα για να μην γίνει κάτι. Και είχα μεγαλώσει και τα είχα πάρα πολύ κοντά μου όλα αυτά τα πνεύματο, creepy, σκατουλάκια. Ανεξήγητα. Ναι, και ήμουν συνέχεια πεπισμένη ότι βλέπω πράγματα, ότι. Άμα ήσουν και σε μοναστήρι, θα τσάσκα και το λιβάνι περίεργα. Ρε, ναι, ναι. Αφού νόμιζα ότι είμαι, πήγαινα συνέχεια και λέγα διαβάστε με, δεν είμαι καλά, είμαι δαιμονισμένη. Πίστευες ότι είσαι δαιμονισμένη. Ναι, μου είχαν κάνει πλήξη εγκεφάλου. Είχες δει κάτι, ας πούμε, και να νομίζεις ότι έχεις παρέστηση, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Όραμα, ψεύτικο όμως, και να νομίζεις ότι κάποιο. Που ακούς φωνές, κάτι έβλεπα φλέπεις. Συνέχεια μάτια πάνω στην κουρτίνα μου. Τι μπορεί να δημιουργήσει το μυαλό, ναι, ναι. Και πόσο μάλλον το παιδικό μυαλό που έχει και τόση φαντασία. Και άμα όλο αυτό στο μπούσταραν, και αυτό σε συνδυασμό με το παιδικό, ναι, μυαλό που του λες ένα, σκέφτεται, ναι, 15. Ναι, ναι. Σου σκάω σε ένα τραπέζι 500 χιλιάρικα. Τα βλέπεις, του βλάκια με 500 άρικα. Και σου λέω λοιπόν, Δατλίλη, πάρε τα 500 χιλιάρικα και δώσ' μου το κανάλι σου. Όχι, όχι, όχι. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε πάρε τα 500 και σταμάτα το YouTube. Αλλά... Ναι, δεν θα κάνεις τέτοιο. Εν τω μεταξύ, αυτό που λες είναι, δεν είναι και τόσο λογική. Γιατί με τα 500 χιλιάρικα σου παίρνω το κανάλι. Ενώ αν σταματήσεις YouTube, δεν μπορείς να ξανακάνεις YouTube. Ενώ όμως πάρω το κανάλι, μπορείς, ναι, να ξεκινήσεις από το μηδέν. Νομίζω τίποτα, σε τίποτα από τα δύο δεν θα έλεγανε. Με ένα εκατομμύριο ευρώ, σου κάνω ένα εκατομμύριο ευρώ και σου λέω τέρμα το YouTube. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Σε μένα να σκεφτώ λίγο. Ένα εκατομμύριο ευρώ τα βλέπεις. Φαντάζομαι τώρα το σπίτι σου από κάτω μέχρι πάνω με τουβλάκια ευρώ και σου λέει να φτάνει δικά σου. Με ένα εκατομμύριο ευρώ θα ξεκινούσα καινούριο κανάλι όμως. Και δεν θα κάνεις YouTube. Θα κάνω. Instagram. Δεν θα ασχοληθείς με τα social media. Όχι, όχι, δεν μπορώ να μην. Με ένα εκατομμύριο ευρώ εσύ θα καθόσουν να κάνεις YouTube. Ωραία, πες, έχω ένα εκατομμύριο ευρώ, έχω αγοράσει το σπίτι των ονείρων μου, έχω επενδύσει σε άλλη εταιρεία και τα έχω όλα έτοιμα και μετά τι θα κάνω στη ζωή μου. Θα ήταν μίζερη άμα δεν μπορούσα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Είσαι σιλιάρα γενικά. Δεν μου αρέσει η σχέση μου να με φέρνει στο σημείο του να νιώθω αυτό το άβολο, τη ζήλια που λένε. Έχεις ψάξει κινητό. Ποιος δεν έχει ψάξει. Εγώ. Ποτέ. Ποτέ. Είχες ποτέ σχέση. Ποτέ, ναι. Ποτέ. Θα χτυπήσω κινητό φίλου μου. Οποιοδήποτε. Θα χτυπήσω το δικό σου. Είμαι σε ένα χώρο. Οικείων μου ανθρώπων. Ναι. Δεν θα δω να δω ποιος είναι καλύτερος. Σου έχω χτυπάει το κινητό και μου πει φέρτο. Θα το πάρω και θα στο δώσω. Δεν κοιτάξω ποτέ την οθόνη. Ναι. Μου το έχουν κάνει, το έχω κάνει. Θα το ξανακάνω αν χρειαστεί. Όχι, εντάξει. Δεν, γενικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι λίγο toxic συμπεριφορά και για αυτόν που το κάνει. Δηλαδή μπαίνεις και σε μια διαδικασία. Όχι, θα δω τώρα. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην ξέρεις. Θες να κάνεις παιδιά. Δεν ξέρω. Ιδανικά θα ήθελα. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω με βάση αυτά που θέλω να κάνω. Θα κάτσουμε κάπου τώρα να διαβάσουμε τις ερωτήσεις που σου έκαναν στο Instagram. Πάρουμε διάφορες θεματολογίες. Πόσες πιθανότητες έχεις να κόψεις το μαλλί σου? Να ξέρεις πάρα πολύ μαλλί. Ποκαχόντας. Άσε, πλέον όταν πάω τουαλέτα είναι πρόβλημα. Καλή όρεξη, είπαμε. Το σκέφτομαι τώρα τελευταία. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Να μην σκέφτεσαι τα ζώδια. Όχι, απλά ξέρω ότι ο Ταύρος είναι γαμάτος. Κλασικός Ταύρος που αμφισβητεί τα πάντα. Πώς είναι η ψυχολογία της τον τελευταίο καιρό και τι ετοιμάζει για το επόμενο βίντεο? Ψυχολογία σου πώς είναι? Καλά είναι, έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία το καλοκαίρι. Με έχει κάνει χειρότερα. Είναι αυτό το. Είναι ο πρώτος καιρός, που... ναι. Είναι ο πρώτος καιρός λίγο. Στα βγάζει όλα έξω, αλλά εντάξει. Και είμαι καλύτερα από το καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που μπήκες σε αυτή τη διαδικασία? Έχω ξανακάνει, αλλά πολύ λίγο. Ο ένας μου βρώμα για όλους μου ξύνιζε, δεν ήμουν κι εγώ έτοιμη. Πέρα από μύτη και στήθος, εγώ έχεις πειράξει κάτι. Εν τω μεταξύ, και εσύ τους λες εγώ και εκείνη σε λένε εγώ. Τι παράνοια είναι αυτή. Έχω κάνει μύτη, έχω κάνει στήθος και χείλ. Πώς βλέπεις τον εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα? Αυτό είναι λες και είναι συνέντευξη για δουλειά. Πώς φαντάζεσαι? Δεν ξέρω, εδώ δεν ξέρω αύριο τι θα κάνω. Ιδανικά, αν όλα πάνε καλά. Ιδανικά θα ήθελα να έχω βρει κάτι που να με παθεί. Θυσιάζει εξίσου με το YouTube και να ασχολούμαι με αυτό. Το YouTube είναι dream job για σένα? Ναι, για την ώρα. Ηλικία καταγωγή? Είμαι 30 και είμαι η μαμά από Νάξο και ο μπαμπάς από Ζάκυνθο. 30, έφαγες τέτοιο για τα dirty 30, freaky? Ναι, λίγο.
ξεκίνησε. Εντάξει, καμία σχέση. Dirty, dirty forever, άσε τα να πάνε. Τι σε βοηθάει όταν περνά mental breakdown? Πάντα μουσική. Τίποτα, για λίγο θέλω να κάτσω στο κρεβάτι έτσι και να κοιτάς το ταβάνι. Με αφορμή αυτή την ερώτηση, έχει σκεφτεί ποτέ από τη στιγμή που πάει καλά το YouTube κτλ. Σου έχει περάσει το μυαλό, δεν αντέχω άλλο. Ναι, δεν ρε. Αντέχω το pressing από όλο αυτό που συμβαίνει με δουλειές, τα λοιπά, το πρόγραμμα είναι ασφικτικό. Ναι, είμαι ο πιο αγχώδης άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Γενικά πνίγομαι πανεύκολα σε μια κουταλιά νερό. Οπότε έχει σκεφτεί να το σταματήσει ή σου περνάει στιγμή όταν φτάνει στο όριο του άγχους? Δεν το σκέφτομαι να το σταματήσω, αλλά είμαι συνέχεια. Αχ, δεν μπορώ και τι θα κάνω και εγώ. Παίρνω την καταστροφή έτσι χωρίς λόγο. Πόσα τατουάζ έχει κάνει? Α, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολλά. Έχω, ναι, αλλά δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι κάποιο τατού που το έχει μετανιώσει? Σίγουρα. Τι λες? Δεν θυμάμαι, έχω πάρα πολλά. Δεν θυμάσαι καν? Σίγουρα είναι από αυτά που έχω κάνει μόνο μου στον εαυτό μου για να μάθω να βαράω. Συγγνώμη, ξέρει να βαρά τατουάζ? Δουλεύει ως τατουάρτης? Ναι. Πόσο καιρό? Κάνα χρόνο. Αν είχε πολλά λεφτά, τι θα έκανε? Το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να αγοράσω ένα σπίτι. Θέλω πάρα πολύ ένα δικό μου σπίτι. Νομίζω είναι το όνειρο ζωή μου. Και μετά θα επένδυα. Θα παίρνα και ένα μάξι. Και μετά. Και τέλε. Και θα είχα και υπηρέτες να μετέχουν. Θα έκανα το γύρο του κόσμου και μετά θα. Σίγουρα και κάνα ταξιδάκι. Ποια είναι η αγαπημένη τη παιδική ανάμνηση? Κατασκήνωση. Έκανες χρόνια? Πήγαινα από την 5η δημοτικού μέχρι την 3η γυμνασίου. Σκέφτεσαι να κάνεις άλλο τατουάζ και αν είναι τι? Ναι, αλλά δεν με καίει κιόλα, βαριέμαι λίγο. Είσαι vegan? Δεν είμαι vegan. Πάνω από 2 χρόνια δεν είμαι vegan. Με κούρασε λίγο και γιατί σταμάτησα να μαγειρεύω, οπότε δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολο να τρως απ' έξω και να τρως και καλά, άμα είσαι vegan. Το καλοκαίρι πέρασε κρίση σχέση σα με τον τι? Και ένα άλλο σχόλιο από πάνω ακριβώς, το καλοκαίρι χωρίσατε με τον τι? Το καλοκαίρι, ναι, πέρασε κρίση η σχέση μας. Εν τω μεταξύ, ρε, άνοιγα το κινητό μου και ήταν μόνο αυτή η ερώτηση στα μηνύματα. Δεν ξέρω, το νιώθουνε, το μυρίζονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν κάνατε μαζί τέτοιο? Κάναμε μαζί βίντεο, απλά δεν τον πολύ ανέβαζα στο Instagram. Και είχατε χωρίσει? Δεν είχαμε χωρίσει, περάσαμε μια πολύ δύσκολη φάση γενικά. Με τη σχέση μας το σκεφτόμασταν να χωρίσουμε. Αλλά όλα καλά τώρα? Τώρα ναι, είμαστε καλά. Έλα. Και τι λέμε ώρα και έχει σταματήσει αυτό? Κυλάει. Κάθε πότε πρέπει να αλλάζει το νούμερο? Και το βλέπεις όταν έγινε εδώ η φάση που είμαστε εδώ έτσι. Και τώρα είστε κομπλέ. Τώρα είμαστε κομπλέ. Απλά. Συγγνώμη λίγο, πώς τι είναι? Εδώ πέρα και δεν κοιτάω. Έτσι, σαν μύγες. Ένα τρία. Για πες, τώρα είσαι κομπλέ με τη σχέση. Ναι, ναι, τώρα είμαστε καλά. Απλά το καλοκαίρι που γινόταν όλο αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου, και για μένα δεν ήταν εύκολο. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Ήταν σκατά η φάση. Είχα και πάρα πολλά μηνύματα. Πες μας, γιατί δεν μας λες και ποιον κοροϊδεύεις. Και λες και έπρεπε να βγω και να πω. Παιδιά, περνάμε. Θα το πεις άμα χωρίσει? Αναγκαστικά, θα το πω. Okay. Αλλά ήταν μάθημα για μένα ότι αν ποτέ, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε καλά η σχέση μου με τον Διονύση και αυτά, δεν θα ξαναέβαζα τη σχέση μου. Γιατί πονάει διπλά να περνά αυτό που περνά και να σε ρωτάνε και συνέχεια τι έχει γίνει. Παίζει κάποιο μουσικό όργανο? Παίζω πιάνο, παίζω τρομπέτα. Το πούλησα το πιάνο γιατί δεν μπορούσα. Και έχει την τρομπέτα μόνο που είναι πιο easy, για πάση κατά κουζινό. Είχα ξεκινήσει και. Είναι για του σεισμού κυρίω η τρομπέτα. Είχα ξεκινήσει και βιολί. Έχει αναρωτηθεί ποτέ για τη σεξουαλικότητά σου? Δεν ξέρω, έχω μια περίεργη κοσμοθεωρία. Δεν είναι περίεργη βασικά, απλά μου αρέσει ένα άνθρωπο για τον άνθρωπο που είναι, όχι για το τι έχει στο παντελόνι. Τι κάνουν και σπάνε τα κρεβάτια? Έχει πει ότι σπάνε πολλά τα κρεβάτια? Ρε, τα κρεβάτια δεν είναι καλά. Χωρί πλάκα. Έχει σπάσει πολλά? Ναι. Τα κρεβάτια δεν είναι καλά. Χωρί πλάκα, δεν είναι καλά. Τώρα έχουμε βάλει παλέτες και έχουμε βρει την υγειά μας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πει κάτι που δεν γνωρίζουμε για σένα. Μια πληροφορία που δεν την ξέρει κανείς. Μια ανοιχτό βιβλίο είμαι, ρε παιδιά. Δεν είμαι καθόλου. Αλλά μοιράζεσαι πολλά παρόλα αυτά. Μοιράζομαι. Δηλαδή, εμένα μου φαίνονται εξωφρενικά όλα αυτά που γνωρίζουν για σένα, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι, γιατί είναι αμοιβαίο. Μου λένε κάτι, τους λέω κάτι πίσω. Υπενθύμηση: αν είσαι πάνω από 25, μπορείς να κερδίσεις μια μετοχή έως και 700 δολάρια κάνοντας απλά μια εγγραφή. Κάνεις την εγγραφή, κερδίζεις τη μετοχούλα. Απλά, ξεκάθαρα. Και ευχαριστήσεις τη Freedom24, η οποία παρέμει με τους Financial Greeks και εμένα, σου κάνουν δώρο αυτή τη μετοχή. Εγγραφή στο link στην περιγραφή και κερδίζεις τη μετοχή. Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λίλη, ελπίζω να περάσεις όμορφα. Ελπίζω να απολαύσετε κι εσείς εδώ πέρα τη μαμά, θεία, ξαδέρφη, γογό. Ακολουθήστε τη στο Instagram και κάντε subscribe και στο κανάλι της να δείτε πάρα πολύ ωραία βίντεο και να δείτε και ένα βίντεο που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια μαζί. Ακολουθήστε μας, κάντε subscribe σε όλους, να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια και bye!